στην εκπομπή του 24 βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Παρασκευής, 10-12, η Τάνια Τρίπη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το χωρισμό της με τον Κωνσταντίνο Καζάκο αλλά και για μια κακοποιημένη σκυλίτσα που υιοθέτησε πριν από λίγο καιρό. Το ξέσψα της Τρίπη για την κακοποιημένη σκυλίτσα που υιοθέτησε. Το κοριτσάκι αυτό ήμουν σε ένα γύρισμα και είχα διάλειμμα και άνοιξα να δω τι γίνεται. Και έπεσε μπροστά μου η φωτογραφία του κορίτσιου με όλο το ιστορικό του βιασμού της παράφυση κατά φύση από άνθρωπο και όργανα. Το σοκαριστικό ήταν ότι δίνεται μία 3.000 ευρώ αμοιβή για κάποιον που θα μιλήσει έστω και ανώνυμα και δεν μιλάει ούτε άνθρωπος. Βιαζόταν για μέρες μέχρι που το βρήκε μία φιλόζωος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είδε κανείς κάτι. Είναι το ίδιο ακριβώ που στο διπλανό διαμέρισμα σκοτώνεται γυναίκα και παιδί και δεν μιλάει κανεί και λένε: Ακούγαμε πράγματα. Αυτό το κτίνο είναι ελεύθερο και την κακοποίηση που έκανε στο ζώο, αυτό θα το κάνει σε άλλο ζώο και μετά θα περάσει σε ένα παιδί, μία γυναίκα, έναν άνδρα. Με την ευκολία που κλωτσά σε ένα ζώο, με την ίδια ευκολία θα το κάνει και σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, κατέληξε η Τάνια Τρίπη. Λίγα λόγια για την Τάνια Τρίπη, είναι απόφυτο τη δραματική σχολή Μέρι Βογιατζή Τράγκα. Η καριέρα τη ξεκίνησε από μικρή ηλικία όταν σε ηλικία μόλι 12 ετών ερμήνευσε τη μικρή Έλεν Κέλλερ στο έργο Το Θαύμα τη Άννη Σάλιβαν στο πλευρό τη Αλίκη Βουγιουκλάκη στο κυποθέατρο Αλίκη. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτε όπω ο Κώστα Φέρη, ο Γιάννη Δαλιανίδη, ο Πάνο Κοκκινόπουλο και ο Λάκη Λαζόπουλο. Από το 1993 μέχρι το 1997 ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία και μάνατζερ των Beatles, Αλέξη Μάρδα. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρίνα, 1993. Από το 1999 μέχρι το 2007 ήταν παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο και απέκτησαν μια κόρη, τη Τζένι, 2000.